Λοιπόν, η κυρία Αθηνά Λινού, η καθηγήτρια επιδημιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, είναι μαζί μας. Καλημέρα, κυρία Λινού. Καλημέρα σας, κύριε Τάκη. Τι κάνετε? Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα σας, κυρία Λινού. Καλημέρα. Λοιπόν, καλημέρα σας. Θέλω να μην μάλλον όχι, θα τα αφήσουμε τα πολιτικά για το τέλος. Μια και έχουμε τώρα την επίσημη ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, η οποία φαίνεται, κυρία Λινού, να είναι ανησυχητική και να χτυπάει καμπανάκι, μεγάλο καμπανάκι, όχι καμπανάκι, καμπάνα κινδύνου πια ο ΠΟΗ. Μάλιστα. Είναι όντως ανησυχητικά τα πράγματα, χωρίς όμως να έχουμε ακόμα βεβαιότητα για το τι ακριβώς συμβαίνει με την μετάλλαξη, πόσο μεταδοτική είναι, φαίνεται ότι είναι πολύ μεταδοτική, και πόσο θα βοηθάνε στην προστασία από αυτή τη μετάλλαξη τα εμβόλια. Πάντως, από τη στιγμή που λέτε και λένε οι συναδελφοί σας επιστήμονες ότι είναι πολύ μεταδοτική και γνωρίζουμε ότι η Δέλτα μπορούσε να μεταδοθεί από τον έναν άνθρωπο στον άλλον σε λίγα δευτερόλεπτα, δηλαδή η Όμικρον πόσο πιο μεταδοτική θα είναι? Στο ένα δευτερόλεπτο θα μεταδίδεται? Ή μπορεί να μεταδίδεται ταυτόχρονα σε πολλούς. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει. Πότε θα έχουμε εικόνα, κυρία Λινού? Για την αποδοτικότητα των εμβολίων νομίζω ότι μιλάνε για 2 εβδομάδες. 2 εβδομάδες. Θα υπάρχει κάποια αποδοτικότητα. Το ερώτημα είναι πόση θα είναι μάλλον η μείωση της αποδοτικότητας που θα παρατηρήσουμε. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, με την τρίτη δόση μας έλεγαν οι επιστήμονες ότι έχουμε μία ανοσία που φτάνει κοντά στο 90% ή μάλλον μια αποτελεσματικότητα. Και παραπάνω. Και παραπάνω. Αυτό το 90-95% μπορεί, ας πούμε, να πέσει στο 60-70%. Δεν ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε. Δυστυχώς δεν το ξέρουμε. Αυτό μελετάται έντονα αυτές τις μέρες. Ναι. Και επίσης πάρα πολύ έντονα μελετάται σε όλο τον κόσμο η σοβαρότητα της νόσου. Σε πόσο σοβαρή νόσο μπορεί να οδηγήσει αυτό. Τώρα, αυτά που έχω διαβάσει μέχρι στιγμής, επειδή έχει εντοπιστεί η νόσος σε νέους ανθρώπους προς το παρόν, τα πρώτα συμπτώματα που λένε οι γιατροί που έχουν... Είναι πολύ ήπια. Είναι ήπια, είναι σωματικός πόνος έντονος και σωματική κούραση έντονη. Ναι, και δεν υπάρχει ανοσμία και δεν υπάρχει αγευσία ακόμα. Μάλιστα. Αλλά αυτό είναι πολύ λίγα ακόμα τα κρούσματα τα οποία μελετώνται. Ναι. Και έτσι δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα συμβεί όταν και αν μεταδοθούν. Κυρία Λινού, έχουμε εικόνα πότε τελικά εμφανίστηκε, ασχέτως πότε έγινε γνωστή, αλλά πότε εντοπίστηκε αυτή η μετάλλαξη? Μποτσουάν, ας πούμε, εκεί πρώτα καταγράφηκε, αλλά δεν ξέρουμε. Σωστά. Δεν ξέρουμε, γιατί μιλάνε ότι στην Ιταλία μπορεί το πρώτο κρούσμα να ήταν και πριν από 2 εβδομάδες. Το κρούσμα 0 που λέμε. Μάλιστα. Ναι, δεν το ξέρουμε ακόμα. Και θα περάσει χρόνος, γιατί ίσως δεν ήμασταν και σαν πληθυσμός, κυρίως ευρωπαϊκός, οργανωμένοι και έτοιμοι να κάνουμε την αλληλούχηση και να βρούμε το συγκεκριμένο. Παρά το γεγονός ότι περιμέναμε μια μετάλλαξη. Μετάλλαξη περιμέναμε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι και όλα τα εργαστήρια ήταν έτοιμα. Μάλιστα. Να ελέγξουν το σύνολο του πληθυσμού. Ούτως ή άλλως ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα. Σωστά. Των κρουσμάτων. Σωστή. Μελετάται από πλευράς τύπου μετάλλαξης, και επομένως μπορεί να μην έτυχε να είναι σε αυτό το δείγμα σε άλλες χώρες. Πάντως όλη αυτή η ιστορία, κυρία Λινό, όλη αυτή η ιστορία του COVID-19 εξελίσσεται σε ένα συσήφιο μαρτύριο. Δηλαδή εκεί που λέμε όχι, πάμε να αναπνεύσουμε, πάμε και την τρίτη δόση, μήπως πάμε καλύτερα, έρχεται μία μετάλλαξη ξανά κάτω. Ναι, και αυτό είναι επειδή ο παγκόσμιος πληθυσμός δεν έχει εμβολιαστεί. Δηλαδή στην Αφρική, και στην Νότια Αφρική που είναι σχετικά αναπτυγμένο κράτος, μόνο 25% έχουν εμβολιαστεί. Τίποτα. Και εκεί, εκτός από τα εμβόλια που δεν έχουν σταλεί, δηλαδή ενώ έχουν υποσχεθεί χώρες ότι θα χαρίσουν εμβόλια εφόσον δεν ετέθη θέμα απαλλαγής από τα πνευματικά δικαιώματα, δηλαδή έλεγχος της πατέντας, δεν φτάσανε, δηλαδή από αυτά που το 1,5-1,700 δισεκατομμύρια δόσεις που επρόκειτο να μοιραστούν στις φτωχές χώρες, ούτε το 1 δέκατο,
15% μάλιστα. πήγε. Τώρα... Και μετά αν αφήσει αυτό το οποίο συζητάτε πολύ έντονα στην Αφρική γενικώς, είναι ότι οι χώρες και να έχουν τα εμβόλια δεν έχουν τη δυνατότητα να τα χορηγήσουν γρήγορα. Οι άνθρωποι μπορεί, αν το κέντρο το εμβολιαστικό είναι μακριά, είναι μία ώρα μακριά, βέβαια. Δεν έχουν χρήματα να πληρώσουν το εισιτήριο για να πάνε βέβαια, εκεί. Βέβαια, έτσι είναι. Άρα είναι δύσκολο. Βέβαια. Βέβαια, και δεν είναι αυτά εμβόλια που μπορούν εύκολα να μεταφερθούν, όπως είναι ας πούμε της γρήπης. Ακόμη δεν έχουν προχωρήσει στην... Και για αυτές τις χώρες ούτε αυτό δεν είναι εύκολο. Ούτε αυτό. Ναι, έχετε τώρα, δίκιο. Βλέπω, κυρία Λινού, στην ανακοίνωση του ΠΟΗ τη σημερινή να λέει ότι η συγκεκριμένη παραλλαγή έχει ένα πρωτόγνωρο αριθμό μεταλλάξεων στην πρωτεΐνη ακύλα. Ναι. Κάποιες από τις οποίες προκαλούν ανησυχία για την ενδεχόμενη επίπτωσή του στην πορεία της πανδημίας και ότι συνολικά... Ο παγκόσμιος κίνδυνος από το νέο στέλεχος εκτιμάται ότι είναι πολύ υψηλός. Όταν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας βγάζει αυτή την ανακοίνωση, το καμπανάκι γίνεται καμπάνα. Βέβαια, και εκείνο που πρέπει να προσέξουμε αυτή τη στιγμή είναι να μην επαναπαυθούμε με τα εμβόλια. Βέβαια, η Αμερική και κυρίως μέσω του FDA οικετεύει όλους τους Αμερικανούς να κάνουν την τρίτη δόση και όσους δεν έχουν αρχίσει να εμβολιάζονται να εμβολιαστούν, ναι. Αλλά μέχρι να επιτευχθεί αυτός ο στόχος του γενικού εμβολιασμού, ακόμα και αν είναι αποδοτικός ο εμβολιασμός και για την Όμικρον, πρέπει να ληφθούν πολύ πολύ σοβαρά μέτρα προστασίας. Άρα, κατά την άποψή σας εδώ, μέτρα. Ποια μέτρα πρέπει ακριβώς. να λάβουμε. Νομίζω ότι αμέσως, χθες ή ήδη προχθές που γνωρίζαμε για την Όμικρον, ναι. πρέπει να έχει γίνει υποχρεωτική χρήση μάσκα. Μα γιατί δεν το κάνουνε, κυρία Λινού. Έχετε καταλάβει γιατί δεν το κάνουν. Ούτε εμείς μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό. Μα δεν το καταλαβαίνουμε. Είναι το πιο απλό μέτρο. Αυτό είναι απλό και φθηνό. Βέβαια. Το ίδιο ισχύει για την τηλεργασία, το ίδιο ισχύει για την τήρηση αποστάσεων, το ίδιο ισχύει για τη μείωση της πληρότητας στα εστιατόρια, στα γυμναστήρια. Να επανέλθουν εκεί. Παρότι ναι. είναι για εμβολιασμένους να επανέλθει, ας πούμε, μείωση. Πρώτον, και οι εμβολιασμένοι ακόμα και με τη Δέλτα μεταδίδουν. Σωστά. Σωστά, και επομένως μεταδίδουν, μπορεί να κολλήσουν στο κέντρο διασκέδασης ή στο γυμναστήριο και να το φέρουν στο σπίτι που έχουν ανεμβολία στα παιδιά. Μάλιστα. Και τα ανεμβολία στα παιδιά να πάνε στην ίδια, στο ίδιο τμήμα. Άρα χρειάζεται μάσκα παντού σε εσωτερικούς, εξωτερικούς χώρους. Τηλεργασία. Και μάσκα αύξηση. Από εμβολιασμένους και από ένα εμβολίαστο. Βεβαίως. Διότι και βλέπω τώρα. Των αποστάσεων και για τους εμβολιασμένους. Συγγνώμη, μάλιστα. βλέπω τώρα στην ανακοίνωση του ΠΟΗ να λέει ότι αναμένονται μολύνσεις και εμβολιασμένων ατόμων. Βεβαίως. Αν και σε μικρή και προβλέψιμη αναλογία, αλλά αναμένονται. Και το μικρή και προβλέψιμη, αυτό είναι υπό τον όρο. Ότι θα είναι μεγάλη η αποτελεσματικότητα των εμβολίων. Μάλιστα. Αυτό δεν το ξέρουμε. Ήδη οι μεγάλες εταιρείες, Pfizer, Moderna, ξεκίνησαν την προετοιμασία για παραγωγή εμβολίου για το Όμικρον. Καινούργιας δόσης. Και αυτό θα μπορούσε, κυρία Λινού, εφόσον κάποιος έχει κάνει την τρίτη δόση. Ας πούμε, εγώ έχω προγραμματίσει να την κάνω 7 Δεκεμβρίου. Εγώ την έκανα ήδη. Ναι, θα μπορούσε μετά από 3-4 μήνες να κάνουμε και καινούργια δόση για την Όμικρον. Αν δεν αποδίδει στην Όμικρον το εμβόλιο, είναι σαν να έχουμε μια άλλη αρρώστια. Μάλιστα. Βέβαια. Και δεν πρόκειται να έχουμε τα εμβόλια σε λιγότερο από 3 μήνες. Από 3 με 4 μήνες. Άρα μπορεί να πει κανείς, συγγνώμη, μια κουβέντα να πω. Μπορεί να πει κανείς ότι υπό όρους μπορεί να ξεκινήσουμε πάλι από την αρχή την πανδημία, κυρία Λινού. Το καλό είναι, και νομίζω ότι αυτό δεν θα αλλάξει, ότι ξέρουμε τους βασικούς τρόπους προστασίας. Παραδείγματος χάρη, ξέρουμε ότι το να κλείνουμε τα σύνορα δεν απέδωσε τίποτα. Βέβαια. Ξέρουμε όμως ότι η μάσκα και μάλιστα η υψηλής ποιότητας μάσκα ή η διπλή αποδίδει. Ξέρουμε ότι οι αποστάσεις αποδίδουν. Ξέρουμε ότι πρέπει να αλλάξουμε αμέσως τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
Γιατί εκεί δεν μπορούν να τηρηθούν αποστάσεις. Τι πρέπει να γίνει, γιατί ακούω συνεχώς τη συζήτηση για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Άλλοι προτείνουν να μπαίνουν με rapid. Τι κατά την άποψή σας θα ήταν το μέτρο που θα μπορούσε να βελτιώσει την κατάσταση. Πρέπει να αυξηθούν τα δρομολόγια, πρέπει να μελετηθεί καλύτερα πότε υπάρχει συρροή, γιατί είναι ορισμένες ώρες που μαζεύεται ο κόσμος. Και τότε να τριπλασιαστούν ή έστω να υπάρχουν αυτό που είχα πει στην αρχή της πανδημίας και ακούστηκε τρελό πριν να έχουμε τα εμβόλια, γιατί σε αυτή την κατάσταση θα είμαστε και τώρα, να υπάρχουν κουπόνια για ταξί για μόνο τις ώρες που μαζεύεται ο κόσμος. Λέτε δηλαδή ότι μπορεί να φτάσουμε σε μια κατάσταση αντίστοιχη με εκείνης που όταν δεν είχαμε τα εμβόλια? Εξαρτάται από το πόσο αποδοτικά είναι τα εμβόλια για την όμικρον. Αν η όμικρον είναι πολύ μεταδοτική και επικρατήσει. Γιατί να νοσούμε από δέλτα, νοσούμε από όμικρον. Μάλιστα. Και τα εμβόλια δεν αποδίδουν. Μπορεί σε 2 εβδομάδες, 3 να ξέρουμε ότι δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Ναι. Αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Μάλιστα. Και πρέπει να μην αφήσουμε έστω για αυτή τη 3 εβδομάδες να περιμένουμε, να συσκεφτούμε, να συμφωνήσουν οι επιστήμονες με την κυβέρνηση. Αυτά δεν γίνονται. Είναι σαν να έχουμε θανατηφόρο σύγκρουση στην Εθνική και να περιμένουμε, εγώ ας πούμε που δεν είμαι χειρουργός ή γιατρός επιγόντων, να περιμένω να πάρω άδεια από τον ιατρικό σύλλογο για να παρέμβω. Μάλιστα. Και να αφήνω τον άνθρωπο να πεθαίνει μπροστά μου. Ναι, ενώ ξέρω πώς το παρέμβω. Νομίζω ήταν πολύ καθαρή η εικόνα που μας δώσατε τώρα. Κυρία Λινού, ας περάσουμε και στο πολιτικό για να κλείσουμε και τη συνέντευξή μας. Λοιπόν, σας είχαμε εδώ με τον κύριο Τσίπρα να σας προτείνει ως Υπουργό Κοινής Αποδοχής, Υπουργό Υγείας. Και μάλιστα είχατε πει είναι και τιμητικό και μπορεί, εάν συμφωνούσε και ο κύριος Μητσοτάκης, να την αποδεχόσασταν αυτή τη θέση. Δεν το είπα ακριβώς έτσι. Είπατε ότι είναι τιμητικό. Ότι είναι τιμητικό ήταν τιμητικό. Α, μπορεί και να μην το αποδεχόσασταν. Ο κύριος Τσίπρας όταν με πρότεινε, είπα στον κύριο Μητσοτάκη, κάντε Υπουργό Κοινής Αποδοχής μία δική σας. Αλλά εμείς λέμε για εσάς. Αφήστε τους δικούς τους. Εγώ προσωπικά εμείς λέμε για την κυρία Λινού. Έχω πει και στη δική σας εκπομπή, κύριε Τάκη, ότι εγώ δεν ανήκα ποτέ σε κανένα κόμμα. Όχι, στο Πασόκ. Στο Πασόκ είχατε κατέβει. Στο Πασόκ κατέβηκα υποψήφια χωρίς να είμαι μέλος του κόμματος. Ήσασταν με τον Γιώργο. Ήμουνα και παραμένω να είμαι στενή φίλη οικογενειακή με τον Γιώργο. Και προχθές ήσασταν και στη συγκέντρωση. Τα παιδιά μας μαζί. Έχετε τόσο στενές σχέσεις. Επί χρόνια ήταν τα μόνα παιδιά στη γειτονιά και τα μεγάλα μου παιδιά με τον γιο του Γιώργου και τον Ανδρέα Κατσανέβα και ο γιος μου με τη Μαργαρίτα. Μάλιστα. Ήσασταν τα μόνα παιδιά, ειλικρινά τα μόνα παιδιά στη γειτονιά. Φαντάζομαι ότι δεν είστε με τον Γιώργο πολιτικά αυτό, λόγω των παιδιών. Ο Γιώργος αποτελεί εγγύηση στη διεθνή αρένα για την Ελλάδα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος πολιτικός που να έχει τέτοια διεθνή γνώση και κατανόηση. Άρα γι' αυτό ήσασταν προχθές στο θησίο στη συγκέντρωση. Συνειδητά ήμουν, γιατί υποστηρίζω πραγματικά τον Γιώργο. Άρα αν εκλεγεί ο κύριος Παπανδρέου, κύριε Αλινού, είναι βέβαιο ότι θα είστε μαζί του στο κόμμα. Έχει τελειώσει ο κύριος Τσίπρας για σας. Θα παραμείνω φίλη του Γιώργου Παπανδρέου, όπως για να δείτε τη σύγκριση, παραμένω στενότατη φίλη του Σαμαρά. Είναι η κυρία Λινού. Πάντως τώρα με το Σαμαρά δεν θα πηγαίνατε και τη Νέα Δημοκρατία. Εξαρτάται από τη μορφή που θα είχε και από τα άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα δικαιολογείτε το κοινής αποδοχής που σας είπε ο κύριος Τσίπρας. Είστε και με τον Παπανδρέου και με τον Σαμαρά και με τον Τσίπρα. Μας μπερδεύετε, κυρία Λινού. Και ότι ήσασταν στενή φίλη με τον ότι είστε στενή φίλη με τον Αντώνη Σαμαρά σήμερα το μαθαίνουμε, δεν το ξέχαμε. Εγώ άλλο θέλω να ρωτήσω. Βγαίνει ο Γιώργος Παπανδρέου και σας κάνει μια επίσημη πρόταση να συνεργαστείτε με τον Πασόκ. Τελειώνει για σας ο Αλέξης Τσίπρας? Δεν νομίζω ότι τελειώνει κανείς. Εγώ όταν μεταξύ Τσίπρα και Παπανδρέου τι επιλέγετε? Παπανδρέου. Δεν ξέρω. Εξαρτάται από τι συνθήκες.
Εξαρτάται από τη συνθήκη, σου λέει. Παραμένουν συμπαθείς και οι δύο, παραμένουν ναι. δημοκράτες και οι δύο. Ναι. Εξαρτάται από τις συνθήκες. Αλλά δεν σκοπεύω να γίνω πολιτικός. Ναι, συμφωνώ. Άρα, αυτό, δηλαδή, το δεν, ότι δεν έχω δικαιούμαι να έχω πολιτική προφανέστα, άποψη είναι ένα πράγμα. Άρα δεν αποκλείεται να επιλέξετε τον κύριο Τσίπρα από τον κύριο Παπανδρέου. Να σας πω κάτι πολύ πιο ουσιαστικό για να καταλάβετε ναι. ποια είμαι. Στην καριέρα μου την πανεπιστημιακή, επί Νέας Δημοκρατίας, έγινα αντιπρόεδρος του ΕΟΦ. Επί ΠΑΣΟΚ έγινα πρόεδρος της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων. Και επί ΠΑΣΟΚ διορίστηκα γενική ειδική γραμματέας διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και παρέμεινα στη θέση αυτή επειδή μου το ζήτησαν να παραμείνω και επί Κιάου και επί Μπαμπονιώτη και επί Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα. Και η σχέση Ωραία. Μου και η συνεργασία μου με τον Αρβανιτόπουλο ήταν άριστη. Αυτό έχει να κάνει με την επαγγελματική και την επιστημονική σας επάρκεια. Και αυτό είναι προς τιμή όλων το ότι το κάνουν. Ναι. Αλλά δεν αρνήθηκα ποτέ να προσφέρω υπηρεσίες στη χώρα μου. Μάλιστα. Ανεξαρτήτως του κόμματος που διοικεί. Μάλιστα. Άρα δηλαδή και ο Μητσοτάκης, αν σας καλούσε και σας έλεγε ελάτε στην κυβέρνησή μου, θα πηγαίνατε. Για να προσφέρετε. Με τι όρους. Με τι όρους. Από αυτό ισχύει με για όλους. Ναι, καταλαβαίνω. Πολύ καθαρή θέση, κυρία Σλινού. Η άποψή μου είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν θα είμαι χρήσιμη ως υπουργός. Ναι. Το Υπουργείο έχει εξαίρετη γιατρό, την κυρία Γκάγκα, που μπορεί να κατευθύνει, και ο Γενικός Γραμματέας, ο κύριος Θεμιστοκλέος, είναι γιατρός. Είναι εξαίρετοι επιστήμονες. Συνεργάζομαι μαζί τους σε μια καμπάνια που οργανώνω και θα την ανακοινώσω Μάλιστα. σύντομα. Α, πολύ ωραία. Λοιπόν. Αυτό δεν σημαίνει. Η Λινού είναι επιδημιολόγος, καθηγήτρια δημόσιας υγείας. Λοιπόν, σας πέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χώρα μας, είστε εδώ. Πολύ, πολύ ξεκάθαροι. Σας ευχαριστούμε, κυρία Λινού. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.